ιδιαίτερος να επισκεφθώ το όμορφο νησί της Κρήτης, που αποτελεί την κοιτίδα της ελληνικής και του δυτικού πολιτισμού. Σήμερα μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη για την ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού και πιστεύω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει ένας καλός συνδυασμός, όπως αγροτικός τουρισμός, και μετά θα επισκεφθούμε την Ένωση των Πεζών και να γνωρίζουμε από κοντά την κουλτούρα της Κρήτης. Μιλήσαμε τον Περιφερειάρχη επίσης για τις επαρχίες της Κίνας και της Κρήτης. Υπάρχουν βιομηχανίες όμοιες μεταξύ μας και πιστεύω ότι μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται. Στο επόμενο βήμα μπορούμε να ενισχύσουμε την πρακτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας και αυτό πιστεύω θα γίνει πολύ καλή. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το 2011, όταν η Κινέζικη κυβέρνηση απομάκρυνε τους ομογενείς και τους πολίτες της από τη Λιβύη, η ελληνική κυβέρνηση και η κρητική περιφερειαρχική κυβέρνηση έδινε μια χείρα βοηθεία στην πρώτη στιγμή. Αυτή τη φιλία και βοήθεια δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια επίσκεψη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Κίνας στην περιφέρειά μας. Συζητήσαμε για μορφές συνεργασίας και για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και για τον τουριστικό τομέα. Αυτό που χρειάζεται είναι ότι πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα για να μπορεί να υπάρξει αυτή η συνεργασία, γιατί αυτό που του τόνισα ότι αρκετές φορές έχουμε κάνει τις προσπάθειες, όμως δεν έχουν ευοδοθεί στη μορφή την οποία θέλαμε. Επίσης, είπαμε με τον κύριο Πρέσβη για να δούμε ποια θα είναι αυτή η μορφή συνεργασίας για την προώθηση και του πρωτογενή τομέα, των προϊόντων μας, αλλά και την ανάπτυξη, την τουριστική, από πλευράς της Κίνας προς την Ελλάδα και ειδικότερα προς την Κρήτη. Ελπίζω να ευοδοθούν οι προσπάθειες αυτές και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι τα προηγούμενα.